Ναι, λυπάμαι. Ο χρόνος μας πιέζει. Πρέπει να κλείσουμε. Σκέφτηκα για μια στιγμή τη ζωή μου χωρίς Ελένη και Σετ Κατσαρόλας, χωρίς Τατιάνα και Γκάλοπ και λέω παιδιά όχι, όχι δεν είναι αυτό ζωή, δεν μπορώ εγώ να ζήσω έτσι, ίσως είναι και θέμα χαρακτήρας επειδή είμαι ηχθής. Ίσως αυτό φταίει. Αλλά όλα χρειάζονται και τα πρωινάδικα χρειάζονται και όλα. Στα πρωινάδικα ένα παράπονο μόνο έχω ρε παιδιά. Και ένα παράπονο με αυτά τα ζώδια, πραγματικά δηλαδή δείχνει κάπου ζώδια. Δεν θέλεις. Ωραία. Το αλλάζεις, το βάζεις στο άλλο πρωινάδικο και αυτό έχει ζώδια την ίδια στιγμή. Το βάζεις στο άλλο και το άλλο ζώδια. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, παιδιά. Σας λέω, συνεννοούνται, είναι συνεννοημένοι να δείχνουν την ίδια στιγμή όλοι μαζί ζώδια. Τρελαίνομαι, το κλείνω. Βγάζω την τηλεόραση από την πρίζα, ακόμα ακούω τη φωνή της Παγιατάκη να πούμε να μου λέει ζώδια. Θα τρελαθώ, παιδιά. Δεν πρέπει να κάνουμε κάτι γιατί έχουμε και ανάδρομο στον Ερμή. Δεν είναι να παίζεις με αυτά τα πράγματα. Η δημοσιογραφία στην Ελλάδα ρε είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Σε πολύ ψηλό επίπεδο. Είναι πολύ αντικειμενική. Πολύ. 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 Απλώς αλλάζουν τα μέσα ρε παιδί μου. Πλέον γίνεται μέσω Twitter. Έκανε tweet ο Αλέξης ο Τσίπρας. Έκανε tweet ο Νίκος Χατζηνικολάου. Έκανε tweet ο Αλαφούζος. Έκανε πάλι ο Αλαφούζος για το Παναθηναϊκό όμως, για άλλο λόγο. Μετά, πάλι ο Αλαφούζος έκανε μετά για τις τηλεοπτικές άδειες. Κύριε Αλαφούζο μου, να κάναμε και καμιά δουλειά πάλι. Μήπως. Οι ξένοι. Τι οι ξένοι. Οι φλόροι. Διαβάζουν μία είδηση, αυτό και τέλος. Τι τέλος, ρε. Τι τέλος, ρε Καράγκιόζη. Ξέρεις σε ποιον ανήκει το site στο οποίο διάβασες αυτή την είδηση. Για άλλη μια φορά, εμείς οι Έλληνες που δώσαμε τα φώτα του πολιτισμού, θα σας κάνουμε μάθημα συμπεριφοράς. Πάλι, πάλι, πάλι εμείς. Διαβάζουμε μία είδηση, κατευθείαν θα κάνουμε δεύτερη σκέψη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη, σε ποιον ανήκει το site, ποιο κόμμα εκπροσωπεί, σε ποιον επιχειρηματία θέλει να κάνει αβάντα, ποιον θέλει να βλάψει, γιατί αυτό έχει δράσει. Έχει δράσει, το θέμα είναι interactive. Δεν είναι σαν τους άλλους έξω να πούμε ξένοι φλόροι. Εμείς εδώ είμαστε, την είδηση τη βλέπουμε σαν escape room. Σαν escape room έχει να πούμε ψάξιμο πολύ. Δεν είναι έτσι. Άιτε βήκα, διάβασα, πίστεψα. Όχι. Οι επίσημες αγαπημένες των Ελλήνων είναι δύο. Είναι η κυρία μου και το αισθημά μου που λέμε. Είναι η Εθνική Ελλάδος και η ΕΡΤ. Αγαπημένη η ΕΡΤ. Απορώ για ποιο λόγο κάθε κυβέρνηση θέλει τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Απορώ. Έχει την ΕΡΤ, έχει ολόκληρο κανάλι. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Απίστευτο. Κάθε κυβέρνηση που έρχεται αλλάζει και το πιπίλισμα εκεί ανάλογα. Για ποιο λόγο σα πειράζει, δεν έχω καταλάβει. Είναι πολύ ωραία. Δηλαδή μέχρι και εκπομπή στον αέρα έχει κοπεί επειδή τόλμησε να πούμε να θίξει τα συμφέροντα τη κυβέρνηση. Γιατί, για ποιο λόγο. Γκρινιάζουν, λέει, πληρώνουμε, λέει, όλη την ΕΡΤ. Εντάξει, και εγώ είχα πρόβλημα με αυτό. Η αλήθεια είναι αυτή. Γιατί έλεγα ότι σε πληρώνω. Να, μη βάζεις διαφημίσεις, ρε. Δεν μπορώ. Πραγματικά, δηλαδή, ή βάλε διαφημίσεις και να μην σε πληρώνω εγώ. Δεν, μου λέει ένας φίλος, λέει, είναι, λέει, το ίδιο με τους παπάδες, λέει, κομμουνιστής. Γκρινιάζει που πληρώνουν τους παπάδες από το κράτος. Γιατί, λέει, πληρώνονται από το κράτος, αλλά βγάζουν και παγκάρι. Ναι. Εντάξει, ένα δίκιο το έχει. Όλα αυτά όμως ρε παιδιά ανήκουν στο παρελθόν. Είναι ξεπερασμένα. Φύγανε, τελειώσανε. Τώρα πλέον υπάρχει η νέα γενιά. Τα μορφωμένα παιδιά. Η φιλελέ δημοσιογραφία. Εδώ είμαστε. Μια χαρά. Αυτά τα παιδιά βλέπουν παντού αριθμούς και πολύ καλά κάνουν. Ο ανθρώπινος παράγοντας έχει πάει περίπατο. Δηλαδή, βγαίνεις από το σπίτι σου, πατάς πάνω σε έναν άστεγο. Κάνε λίγο πιο εκεί, ρε. Μη μου το χαλάς. Δηλαδή, στο πεζοδρόμιο της γειτονιάς μου δεν μπορώ να περπατήσω. Στη χώρα μου δεν μπορώ να περπατήσω. Εντάξει, θλιβερό, άστεγος. Εντάξει, και εγώ δηλαδή γιατί δεν έμεινα άστεγος. Εσύ, ας πρόσεχες, ρε φίλε. Σε παρακαλώ. Εσύ φταίς για την κατάσταση της χώρας. Δεν φταίνει οι τραπεζίτες, οι πολιτικοί. Όχι, εσύ έπαιρνες λουκουμά χωρίς απόδειξη. Καλά να πάρεις τώρα. Σε παρακαλώ πολύ. Και η βία που δημιουργείται από όλα αυτά είναι το ίδιο καταδικαστέα από όπου και αν προέρχεται. Δηλαδή, τι μαχαίρωμα, τι γιαούρτωμα. Ακριβώς έτσι είναι. Συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή, θέλει να σου πει, ρε παιδί μου, με λίγα λόγια, ότι η βία δεν είναι λύση, αλλά η λία είναι βύση. Έχετε δει τα καινούρια δελτία ειδήσεων. Έχουμε ξεφύγει, έχουμε πάει αλλού σε άλλο πλανήτη. Virtual reality. Γίνεται αεροπορικό δυστύχημα, βλέπεις τον ρεπόρτερ, βγαίνει μέσα από τα συντρίμμια του αεροπλάνου. Ένα πράγμα φοβερό, γίνεται πυρκαγιά, βγαίνει μέσα από τα αποκαίδια και στο λέει «Να το ζήσω, αν δεν το ζήσω πώς θα το πιστέψω».
Εκεί που γίνεται όμως ο χαμός είναι τα τουρκικά σύριαλ. Ο χαμός, δεν φαντάζεστε, πέρσι, 25 Μαρτίου ήταν, ακούω την κυρία Τούλα από απέναντι, φωνάζει «Έσχος, ντροπή, τι είναι αυτά» και... Τρελάθηκα, πήγα κατευθείαν δίπλα έξω από την πόρτα, της χτύπησα, μου άνοιξε έξω φρονιά, λέω «Τι πάθατε κυρία Τούλα, δεν βλέπεις» μου λέει, «Δεν βλέπεις», λέω «Τι να δω» μου λέει, «Έλα μέσα», μπαίνω, μου δείχνει στην τηλεόραση, «Δεν βλέπεις» λέει, «Δείχνουν τουρκικά τέτοια μέρα». Λέω «Εντάξει» λέω κυρία Τούλα, «Τι εντάξει» μου λέει, «Δεν βλέπεις». Λέω κυρία Τούλα, λέω «Είναι καλύτερα τα ελληνικά», λέω «Μην τρελαίνεστε, καλύτερες παραγωγές». «Οκ, okay, είναι λίγο μονότονα ρε παιδί μου, το παράδειγμα, δηλαδή ή θα κλαίνε ή θα φωνάζουν ή θα σκοτώνονται ή και τα τρία μαζί». Αλλά λέω «Cool, σύριαλ είναι αυτό, ψέματα είναι». Μου λέει «Τώρα που το λες» μου λέει «Σαν να έχεις δίκιο». «Σαν να έχεις δίκιο» μου λέει «Και μιας και ήρθες μέχρι εδώ, κάτσε» λέει «Να σε κεράσω» λέει «Λίγο τα ούμιου ζουμ που έφτιαξα, λίγο σις κεμπάπ και λίγο γιαουρτ λουντονέρ που έχω από χθες». Προσπαθούν να μας περάσουν υποσυνείδητα μηνύματα μέσα από την τηλεόραση. Λέω ρε παιδιά, έλεος να πούμε, τι είναι αυτές οι συνωμοσιολογίες τώρα, υποσυνείδητα μηνύματα και χαζά. Βεβαίως μου λέει από τον Γιώργο Παπαδάκη. Λέω τι λέτε ρε παιδιά, Παπαδάκης μια χαρά είναι. Βρε μια χαρά είναι, αλλά προσπαθεί να περάσει υποσυνείδητα μηνύματα. Θυμάσαι λέει το επεισόδιο που είχε γίνει με την Κανέλη και τον Κασιδιάρη πριν το δημοψήφισμα. Το θυμάμαι λέω. Ο Παπαδάκης λέει εκείνη τη στιγμή, λέει όχι, 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 όχι. Περνούσε μην ήξερε ο Γιώργος Παπαδάκης. Τώρα που λέω για το επεισόδιο αυτό, ρε Σιλιάνα, με συγχωρείς, εσύ φταίς. Εσύ φταίς για το επεισόδιο, συγγνώμη κιόλα. Δηλαδή, χτυπάς τον Ηλία τον Κασιδιάρη με ριζοσπάστη. Έλεος. Σαν να βρέχεις δαιμονισμένο με αγιασμό. Ο Κασιδιάρη βέβαια την έβγαλε την πίστα χωρίς να φάει καμία. Με perfect την έβγαλε, με flawless victory. Κασιδιάρης wins. Γινόντουσαν κάτι γκάλοπ τότε, μα κάτι γκάλοπ, γαμώ τα γκάλοπ ρε, άλλο πράγμα σου λέω. Σε έπαιρναν τηλέφωνο, το σήκωνες, έλεγες ναι, γράψε, ναι, έλεγαν αυτοί. Εσείς όμως πήγατε και κατηγορήσατε ποιο, το κουκλί ρε, το πιο ωραίο κορίτσι πήγατε και κατηγορήσατε, την κυρία Σαράφογλου, η οποία τι είπε η γυναίκα, είπε τι φταίμε εμείς που οι περισσότερες κοινωνικές ομάδες είναι υπέρ του ναι, άδικο είχε. Πάμε σε ένα break και σε δύο λεπτά και πάλι μαζί. Αφού δεν είναι ποτέ δύο λεπτά. Είναι 7, 8 λεπτά, 9. Πείτε το στον κόσμο, μην περιμένουμε.